Εκ μέρους της ομάδας δράσης για τα ζώα του κινήματος, δυστυχώς σας πληροφορούμε ότι ερχόμαστε αντιμέτωποι με ακόμα μια βάρβαρη συμπεριφορά απέναντι στα ζώα. Το νέο φρικτό περιστατικό αφορά την ψυχροδολοφονία του Σέβιο, ενός πανεμορφού λυκόσκυλου που ανήκει στην οικογένεια Αλονεύτη. Η εγκληματική αυτή πράξη έγινε στις 5 του Μάρτη στο Τσέριν, όπου ο Σέβιο δολοφονήθηκε με κυνηγετικό όπλο. Για την οικογένεια Αλονεύτη, ο Σέβιο ήταν μέλος της οικογένειάς τους και η δολοφονία του έχει σαν αποτέλεσμα την ψυχική κινδύνη όλης της οικογένειας, αλλά ταυτόχρονα και την αρχή ενός αγώνα για τη δικαίωσή του. Διερωτούμαστε πολλές φορές πότε επιτέλους θα σταματήσει η βαρβαρότητα απέναντι στα ζώα. Πιστεύουμε ότι αυτό θα επιτευχθεί μόνο με επιβολή σοβαρών και αυστηρών ποινών από την πολιτεία, ούτως ώστε αυτές οι ποινές να παίξουν αποτρεπτικό ρόλο. Ζητούμε από την αστυνομία την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Η πράξη αλλά και η συμπεριφορά του εν λόγω ατόμου θα πρέπει να τύχει σοβαρού χειρισμού από την αστυνομία και την πολιτεία, να αντιμετωπιστεί σαν δολοφονία και να τιμωρηθεί ο ένοχος ανάλογα. Η πράξη του εν λόγω ατόμου φέρνει στη μνήμη μας δυστυχώς συμπεριφορές άλλων εποχών και όχι του 21ου αιώνα που ζούμε. Έχουμε πληροφορίες ακόμα ότι το εν λόγω άτομο είχε στην κατοχή του και άλλα ζώα, τα οποία είχε σε άθλιες συνθήκες και παρακαλούμε να διερευνηθεί και η τύχη αυτών των ζώων, καθώς ορισμένα έχουν εξαφανιστεί. Εμείς σαν κίνημα οικολόγων συνεργασία πολιτών, είμαστε σε συνεχή επαφή με την οικογένεια και θα σταθούμε δίπλα από την οικογένεια μέχρι τη δικαιοσύνη του Σέβιο.